Γεια σου. Αθήνα γενικά. Έχουμε έρθει, είμαστε μπροστά από το άγαλμα της Μελίνας Μερκούρη που κοιτάει απέναντι τις στήλες του Ολυμπίου Διός και τον ναό. Είμαστε στο πιο κεντρικό σημείο και το πιο όμορφο. Αυτή εδώ είναι η πύλη του Ανδριανού και εκεί πέρα που βλέπετε τις κολόνες είναι οι στήλες του Ολυμπίου Διός. Υπήρχε ένας ναός για τον Ολύμπιο Δία. Μάλιστα. Παπά, ποιον διάλεξε το σκύλο μας ή το Θεό. Το Θεό. Αλλά. Επίσης, πώς γίνεται να δούμε την Αθήνα μας, την Πανέμορφη, χωρίς ένα μεταφορικό μέσο. Και το καλύτερο μέσο ξέρετε ποιο είναι? Το τρενάκι, το οποίο το περιμένουμε. Πήραμε τηλέφωνο και μας είπαν ότι έρχεται. Και θα μας δείξει όλα τα υπέροχα πράγματα. Ξέρετε. Θα μας δείξει και ζωάκια. Μπορεί να έχει ζωάκια. Αλλά ξέρετε γιατί ήρθαμε σήμερα. Σήμερα κορίτσια είναι η Πανσέλινος του Αυγούστου και έχω την Πανσέλινος και έχει και, και μερική έκλειψη σελήνης που είναι ένα φαινόμενο που για 100 τουλάχιστον χρόνια δεν πρόκειται να το ξαναδούμε και γι' αυτό θα δούμε την Πανσέλινο κάτω από την Ακρόπολη. Δεν φωτίζει. Πρέπει να βρούμε μπαταρίες για το κλίνι. Είναι το τρενάκι. Περιμένουμε πώς και πώς το τρενάκι μας. Το μετρό τρέχει πιο γρήγορα. Έρχεται το τρενάκι, το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Ήχο! Έλα, να το! Ελπίζουμε να σταματήσει. Έλα. Ωπο, σοβαρά. Και πού πάει το τρενάκι? Πάει το τρενάκι, ρε παιδιά. Μας κάνανε πλάκα. Μπαμπά, το άλλο τρενάκι όμως, πού πήγε? Το τρενάκι πήγε προς πλάκα τώρα, δεν ξέρω. Τώρα δεν έχει πλάκα. Ας πήγε προς πλάκα. Δεν πειράζει. Το τρένο αυτό τι έπαθε? Τρελάκι. Εμείς πήραμε και την εταιρεία. Μας είπε εδώ, περιμένουμε σωστά. Φοβερά. Φοβερό είναι, αλλά αυτό με το τρένο δεν είναι καθόλου. Τρενάκι, κοστρίβει από εκεί. Πού πάει το τρενάκι? Πάει να παρκάρει το τρενάκι, τώρα θα πεταχθείς μα μπροστά. Αριάννη, εγώ. Να το τρενάκι μας. Τα καταφέραμε, παιδιά. Μπήκαμε στο τρενάκι, επιτέλους. Και πάμε, μαμά, πού πάμε τώρα? Πάμε βόλτα να δούμε τα αξιοθέατα. Πολλά αυτά. Τα αξιοθέατα είναι πολλά. Έχει πολύ μαγικά μέρη Αθήνα. Κοιτάξτε. Ναι, μια πολύ παλιά εκκλησία, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αγαπημένη. Η Ρωσική. Η Ρωσική εκκλησία. Ωραίο καμπαναριό. Να το! Σε μία νύχτα. Yeah. Τώρα γράψτε μας ποιο είναι το αγαπημένο σας γκλήμις. Εμένα είναι αυτό. Εμένα είναι αυτό. Όπα! Έλα, πες μου. Απέναντι το δάφο που βλέπουμε. Είναι ο τύπος. Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε στο Άφρισκα Πετρένα. Στη διαδρομή μας θα δούμε μερικά από τα σημαντικά αξιοθέατρα της πόλης. Βουδάφρνου, Welcome on Athens Happy Train. Let us show you some of the most important monuments of Athens. Στα δεξιά μας βρίσκεται η Βουλή των Ελλήνων. Μπροστά από τη Βουλή βλέπουμε τους Έντζονες που φυλάνε το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, το οποίο αντιπροσωπεύει τον πολεμικό τάφο των μη αναγνωρισμένων Ελλήνων στρατιωτών. On the right is the Greek Parliament. In front of the Parliament you can see the Έντζονες που are the soldiers of the presidential guard. The symbolic mission is the safekeeping of the tomb of the unknown soldier, which represents the military grave
of the unidentified Greek soldiers. Πολύ κόσμο σήμερα. Ναι, αφού είναι Δευτέρα, έχει πανσέλινο. Να με. Έχει πανσέλινο και έχει. Και εμείς θα πάμε στο πανσέλινο. Έχει γίνει πανσέλινο σήμερα. Ναι, ξεκινάει σιγά σιγά. Ξεκινάει τώρα. Κοιτάξτε τα δόντια μου. Όχι τα. Τι κόλπο είναι αυτό, Άρτεμι. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και στα αριστερά θα δείτε μερικές από τις κυριότερες ξένες πρεσβείες. We are on Βασιλής Σοφίας Avenue and on the left are some of the main embassies. Τι είναι αυτό? Αμερικανοί, έτσι? Όχι, Αμερικάνικοι δεν είναι σίγουρα πολωνικοί, νομίζω αυτοί. Α. Πρώτη είναι πολωνική. Αλλιώς θα βλέπαμε και ζώα. Δεν υπάρχουν ζώα, είπαμε σήμερα. Όχι αγάπη μου, απλά στην Αθήνα τα αυτά είναι σε διαμερίσματα. Δεν είναι, δεν μπορούν να τα έχουν έξω, δεν έχουν εκεί. Όχι, το χεράκι θέλω μέσα. Το χεράκι μέσα. Κοιτάξτε! Τι είναι? Είναι τη βουλή που βλέπαμε πριν, το παλάτι του βασιλιά. Μετά, όταν σταμάτησε να υπάρχει βασιλιάς, έγινε κοινοβούλιο. Πιο νωρίς, μακάρι να βλέπαμε το βασιλιά. Όταν χτίσει και αυτό εδώ, δεν υπήρχε τίποτα στην περιοχή. Εδώ ήταν μόνο κήπο. Δεν υπήρχαν πολλά σπίτια εδώ. Και τότε στα δεξιά μας βρίσκεται ο Εθνικός Κήπος. Μία όαση πρασίνη στο κέντρο της πόλης, έκταση 285 στρεμμάτων, με πολλά σπάνια λουλούδια και πιτά. Μέχρι το 1974 ονομαζόταν Βασιλικός Κήπος. Όπα, κοιτάξτε, κοριτσιά. Εδώ είναι η γέφυρα. Όχι, είναι πολύ καλή. Άκουσα παπούτσια. Το λεωφορείο είναι παραδοσιακή, όπου το φτιάχνουμε τα τελευταία 400 χρόνια. Και πόσο ζυγίζουνε, μπαμπά? Τα παπούτσια ζυγίζουνε πάνω από τα 10 κιλά. Αυτό λέω. Πόση ώρα θα κάνουμε? Στα αριστερά μας βρίσκεται το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο προβάλλει τον κυκλαδίτικο πολιτισμό από την 3η χιλιετία π.Χ. Επιπλέον στο μουσείο εκθέτονται τεχνουργήματα των Κυκλάδων και της Κύπρου. Αριάδνη, έχεις πάει σε αυτό το ο μουσείο? Θυμάσαι που έχεις πάει για Κάρ, ένα πρόγραμμα και κάθε Cyclades Civilization in the Third Millennium. Όχι, κυκλαδικής τέχνης έχεις πάει. Ακριβώς απέναντι στα δεξιά βρίσκεται η λέση εξωματικό. Straight across to your right, we meet the Officers Club. Δεν θα το θυμάμαι, θα έρθω και να το θυμάσαι. Τεσσάρτων η Αριάννη πήρε μέρος στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ένα πρόγραμμα που φτιάχνουν μοσαϊκά με τα αρχαίο τρόπο, αλλά δεν το θυμάται. Εμείς που ειδικά να μην το θυμόμαστε. Μπορείτε να δείτε το Βυζαντινό Μουσείο. Ακριβώς δίπλα του βλέπουμε το Πολεμικό Μουσείο. Σκοπός και αποστολή του είναι η συγκέντρωση και η διαφύλαξη πολεμικών κειμηλίων. Καλύπτει όλες τις εποχές από την εποχή του Χαλκού έως σήμερα. Υπάρχουν τώρα εμείς. Παιδιά, μετά θα πάμε αμέσως να φάμε και μετά θα πάμε αμέσως σπίτι. Και μέρα και νύχτα, δεν φαίνεται καλά. Μόλις θα τελειώσουμε τη βόλτα μας. Κοίτα τι ωραία νερό πίνει η Άρτεμις. Ναι, φωτισμένο. Έχει γεύση μούρ. Καλέ. Μόλις τελειώσουμε τη βόλτα μας, θα μπούμε στήρα στο Λυπείο Διός και θα δούμε την Πανθρέπη. Και μετά θα ανηφορήσουμε στην Ακρόπολη. Ανάμεσα στους δύο λόφους Άγρα και Αργυρού, δια των οποίων διέρχεται ο μυθικός ποταμός Ηλισσός. Στην αρχαιότητα, εδώ τελούνταν μέρος των Παναθηναίων, ιεράς αιτήσεις εορτής προς τιμή της θεάς Αθηνάς.
We are now able to see the Panathenaic Stadium, also known as Kalimarmaro, where the first modern Olympic Games took place in 1896. The stadium was built in 329 BC between the hills Agras and Arditos, where the mythic river Ilissos flows through. In ancient times, the Panathenaea, which is a sacred annual ceremony in honor of the goddess Athena, took place here. Ωραία. Κοίτα με λίγο. Αυτό το στάδιο φτιάχτηκε για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το θέμα ποιο είναι. Τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν χτισμένο πάνω σε πιο παλιό στάδιο, από το 390 π.Χ. Εδώ γίνονταν τα Παναθήνια τα παλιά, γι' αυτό δεν είπανε Παναθηναϊκό στάδιο. Και ήταν ανάμεσα σε δύο λόφους και από κάτω πέρναγε ο ποταμός Ηλισσός. Εκεί όπου πάει και μ' άρεσε πάρα με το σχολείο πήγε, έτσι. Με το σχολείο πήγα, ναι, εκδρομή. Και μια μέρα θα έρθουμε εκδρομή εδώ στον εθνικό κήπο και στο Ζάπιο. Να σας δείξω πόσα μαγικά μέρη έχει. Στα δεξιά μας βρίσκεται το Ζάπιο Μέγαρο. Ένα από τα σημαντικότερα κτίρια της Αθήνας από ιστορικής και αρχιτεκτονικής άποψης. Το Ζάπιο είναι το πρώτο κτίριο παγκοσμίως που χτίστηκε αποκλειστικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. The Zappian Hall is the first building ever built exclusively for Olympic Games. It is currently used as a conference center. Να σας πω και μια αστεία ιστορία, κορίτσια. Εδώ, στο Εθνικό Πάρκο, κάποια στιγμή ελευθερώσανε πολλούς παπαγάλους. Και στην Αθήνα είναι η μοναδική απικία τόσο κοντά σε πόλη που ζουν αυτόχθονες κυρμός παπαγάλου. Πού είναι η παπαγάλη? Είναι εδώ μέσα στο πάρκο. Αν πάμε βόλτα θα τους δείτε πολλού. Δεν είναι όλοι πάνω μας. Όχι, και είναι το μοναδικό αστικό περιβάλλον που ζουν τόσο πολύ παπαγάλοι μαζεμένοι. Ω, άμα κάνω την μια φωτογραφία έτσι, να μην μιλάει κιόλας που μιλάω εγώ, επειδή αυτό με κρεμβρίζει. Όχι, είναι μικρά παπαγαλάκια, δεν είναι μακά. Αριάδνη, τι κάνεις. Τι κάνεις, Αριάδνη. Όποιος θέλει να επισκεφτεί τις στήλες του Ολυμπίου Διός, μπορεί να κατέβει εδώ. Τέλεια. Whoever wishes to visit the Temple of Olympia Zeus, make it of here. Κατεβαίνουμε. Ναι, 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 ναι. Και πού πάνε μετά. Μετά τις στήλες του Ολυμπίου Διός και πάμε εκεί που είμαστε. Αλήθεια, βγαίνουμε. Το τρενάκι του τρόμου φεύγει και εμείς πάμε στήλες Ολυμπίου Διός. Α, θέλω να δω τους παπαγάλους. Οι παπαγάλοι μπορεί να είναι και εδώ στις στήλες. Μπαμπά, είναι κόκκινο το φανάρι. Μπαμπά, πού πας. Πού πας, μπαμπά. Είμαστε στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Έχει πανσέλινο, το καλύτερο σημείο. Πού είναι το φεγγάρι. Κοιτάξτε το φεγγάρι, μερική έκλειψη. Γι' αυτό δεν φαίνεται. Μαμά, δες το. Ναι, απίστευτο. Σε λίγο θα φύγει η σκιά της γης από μπροστά του και θα φανεί όλη η πανσέλινο. Είναι το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου το φεγγάρι της Αυγούστου. Βουάω. Φοβερά. Είναι ο μήνας που το φεγγάρι είναι πιο κοντά στη γη. Σ' αρέσει, κορίτσια. Άμα είχαμε και μερικά πονκ-πονκ θα βλέπουμε ταινία. Εδώ. Σαν ταινία είναι όντως. Κοίταξε εδώ, ωραίο. Καρέ, ωραία θέα. Φοβερά. Το φεγγάρι, η έκλειψη και στήλες του Ολυμπίου Διός. Πανέμορφα είναι. Για να πάμε προς την Ακρόπολη όμως. Αφού περάσουμε κάτω από τις πύλες του Αδριανού και πάμε προς την Ακρόπολη να συνεχίσουμε τη διασκέδασή μας. Διονυσία Αεροπαγίτη. Έκλειψη σημαίνει ότι κρύβεται το φεγγάρι από τη σκιά της γης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έκλειψη σελήνη. Άρτεμις. Κοιτάξτε πόσοι χιλιάδες κόσμο είναι μπροστά. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα, πάρα έχει πολύ. Έχει συνευλία ομιθιά στο Μουσείο της Ακρόπολης και έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμο να το δει. Ναι. Εκεί. Έλα, πίνουμε νεράκι λίγο και πάμε να βρούμε τραπέζι. Δεν μπορούμε να βρούμε, επειδή γίνεται χαμός σήμερα, για να καταλάβετε. Πολύ, πολύ κόσμο. Η Άρτεμη κάτι θέλει από τον μπαμπά. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει. Σου αρέσει σήμερα? Α? Ναι, μ' αρέσει. Λίγο μας κούρεσε το τρινάκι, α.
νύστα. Τελειώσαμε το φαγητό μας. Φάγαμε συμπλακιώτησα. Και να πάμε στο και να πάμε πάνω στην Ακρόπολη να δούμε το τη Σελήνη, το φεγγάρι, την ναι. Παρσέλινο. Θα πάμε αγάπη μου. Ναι. Να πάμε γλυκάκι. Εντάξει, πρώτα. Θα δούμε τώρα. Γραφτείτε παιδιά μου και τη μεγάλη σταρία μου στάρ και στο άρτε μη στάρ κανάλι. Είσαστε ένα μεγάλο το κόκκινο κουμπί και το κουδωνα. Για να δείτε όλα τα καινούργια μας τρίπη. Πού είναι το κουμπινάκι. Κάτω. Δεξιά. Δεξιά το κόκκινο. Και τώρα και όποιοι μας βλέπουμε κινητά και τάμπλετ μπορεί και να μην το δημιουργείο βάλει που μας έχουν κρυωθούν και θα το δείτε. Ωραία. Είμαι σιγουρή, εντάξει, πάμε. Πάμε, πάμε για λίγο. Παιδιά, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός και δεν θα το πω. Όλος ο κόσμος έχει έρθει στην Ακρόπολη, ε. Ναι. Όλη η Αθήνα. Όλος ο κόσμος, θα έλεγα. Παπα, εκεί κάτι έχει. Κάτι έχει εκεί. Για πάμε να δούμε. Το εντόπισε η Ακρόπολη. Θέλω δύο γλυφιτούρια πεταλούδα special. Για να διαλέξουν χρώματα, κορίτσια μου. Είναι όλα καραμέλα. Απλά το χρώμα αλλάζει. Ποιο χρώμα θέλετε? Έχει καιρό. Εσύ θέλεις κοκοράκι? Πάμε στην Ακρόπολη. Πάμε. Όποιος θέλει ένα να έρθει εδώ. Ναι. Πάμε. Πάμε, αλλιώς αργήσουμε. Πάμε. Είμαστε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Τραγουδάω Μητσιάς μπροστά ακριβώς από το μουσείο. Εκπληκτική φωνή, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε άλλο. Κρίμα. Τώρα έχασα και την Αριάδνη με την Άρτεμη. Τις εντόπισα. Μαμά, Αριάδη, Αρτεμούλα μου. Φοβήθηκα στον κούκλο. Ναι, γιατί αυτό είχε την με τη μαμά όταν ανεβαίνει από και το πολύ όπως όμορφη. Πόσο όμορφη είναι η Ακρόπολη. Είμαστε ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη. Και η Αθήνα είναι γεμάτη ζωή. Πάμε στο
Πάμε στο σπίτι. Πάμε στο σπίτι, Άρτεμι. Για να δω τι τρως. Τι γλυκάκι διάλεξες. Το γλυφιτζούρι πεταλούδα γλυκάκι είναι. Όπα. Τι, όπα δεν έχει. Ντρεπόμαστε για όπα. Μαμά, πώς σου φαίνεται. Πολύ κόσμο και κάνει πολύ ζέστη. Εγώ με τη μαμά έχουμε παράδοση. Κάθε πανσέλινο του Αυγούστου κάνουμε ρομαντική βόλτα. Αλλά φέτος μεγάλωσαν τα κορίτσια και αγκαλίτσες. Έχω ρομαντικές αγκαλίτσες με τα κορίτσια μου. Θα προχωρήσουμε λίγο προς τα πάνω, μήπως μπούμε και Ακρόπολη, μαμά. Ανεβούμε, ας καπαλώσουμε. Κάτσε. Κάτσε τώρα, κάτσε. Εγώ θα κάνω διάλειμμα να κάνουμε φωτογραφία. Πρέπει να πάμε να βρούμε και πλάνο για το φεγγάρι. Δεν έχουμε δείξει πανσέλινο. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Έλα μαζί μου. Μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία. Μαμά, ακολούθησε εμάς. Πανσέλινος είναι ακριβώς από πίσω. Πάμε. Κορίτσια. Θα πάμε να βρούμε τον τυπάκο. Θα πάμε να δούμε τον τυπάκο. Είμαστε στη Διονυσία Αεροπαγίτη, στο κατάλληλο σημείο κάτω από την Ακρόπολη. Βλέπουμε την Πανσέλινο, το πιο τέλειο φεγγάρι. Και χαιρετούμε τους φίλους μας. Εμείς ακούσουμε τη συναυλία και μετά θα πάμε σπίτι. Παιδιά μανίστηκα. Παιδιά μανίστηκα. Αντίο παιδιά μου. Με νέο πίτα θα like. Like και την Άρτεμι καλέ, βάλτε like. Like. Πάμε στον τυπάκο, τον κούκλο. Δεν είναι κουκλό.